Ο Λάρισας, όπως ήδη σας έχουμε αναγγείλει, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, Απόστολο Καλογιάννη, για το πώς λειτουργήσε η πόλη όλες αυτές τις ημέρες. Ούτως ή άλλως, ένα από τα πρώτα θέματα σήμερα στην επικαιρότητα είναι το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα και οι θερμοκρασίες που κυριαρχούν και που ίσως γίνουν και δυσκολότερα τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Τέλος πάντων, είπαμε και το λέμε συνεχώς ότι οι μετρολόγοι και οι δημοσκόποι έχουν ένα θέμα. Δεν πέφτουν και τόσο συχνά μέσα. Αυτό θα το δούμε. Δήμαρχε, καλημέρα. Τι κάνετε? Είμαι καλά, κυρία Θεοδωρού. Να ευχηθώ να πιάσει... Και καλή χρονιά βεβαίως στον κόσμο, γιατί πρώτη φορά τα λέμε. Καλή χρονιά σε όλους. Ναι, και οι δημοσκόποι θα ήταν καλά να πέσουν έξω πράγματι. Γιατί αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες ήταν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες ανάγκασαν εμάς και το μηχανισμό όλο του Δήμου 24 ώρα να είμαστε συνεχώς στο πόδι προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της πόλης. Από το βράδυ των φώτων, την Παρασκευή το βράδυ αργά, όταν η πόλη μέσα σε πολύ λίγες ώρες έγινε πραγματικά παγοδρόμιο μετά τις πολιτικές θερμοκρασίες αυτές που είχαμε και τον ολικό παγετό, υπήρξε μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση του Δήμου, όλου του μηχανισμού του, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με όρους πολιτικής προστασίας, και το λέω αυτό για να εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει, με όρους πολιτικής προστασίας, και ας το κρατήσουμε αυτό, να λύσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην πόλη εκείνη τη στιγμή. Από τη μία η ώρα λοιπόν την Παρασκευή, το ράδιο στο Σαββάτο, βρεθήκαμε σε ένα κέντρο επιχειρήσεων που στήθηκε, εν πάση περιπτώσει, στην Υπηρεσία Πρασίνου, όπου υπήρχαν όλα τα μηχανήματα του Δήμου, υπήρχαν οι ποσότητες αλατιού που από το προηγούμενο διάστημα είχαμε εξασφαλίσει για την πόλη και για όλες τις δομές, τις σχολεία και τα λοιπά που χρειάζονται. Και εκεί ξεκίνησε μια προσπάθεια όπου με μηχανήματα τα οποία σε αριθμό για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην πόλη, από ό,τι μπορώ να ξέρω και να γνωρίζω και από το παρελθόν, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε ανοιχτά τους δρόμους. Λέω λοιπόν το εξής, ότι σε τέτοιες καταστάσεις, σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα και ακραίες καταστάσεις, οι φορείς, όπως και ο Δήμος της Λάρισας, λειτουργούν με βάση σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Πού σημαίνει, να μας το εξηγήσετε, ναι. Ο σχεδιασμός αυτός επιβάλλει να κρατηθούν ανοιχτοί οπωσδήποτε οι δρόμοι, πρώτα απ' όλα οι συλλεκτήριες οδοί, οι οποίες, ας πούμε, επιτρέπουν την κυκλοφορία των πολιτών, ιδιαίτερα προς χώρους συνάθρησης του κοινού. Δηλαδή, το πρώτο μέλημα ήταν να κρατηθούν ανοιχτά οι δρόμοι προς τα νοσοκομεία μας. Έτσι, ή να κρατηθούν ανοιχτά οι δρόμοι οι περιφερειακοί, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα, ας πούμε, της ευρύτερης κίνησης, καθώς και οι μεγάλοι δρόμοι μέσα στην πόλη. Ήταν αδύνατο τα πράγματα και δεν προβλέπεται ούτε στο σχεδιασμό να μπει κανένας από την πρώτη στιγμή στις συνοικιακές οδούς, στα στενάκια που είχαν πραγματικά παγώσει και αντιμετώπιζαν πρόβλημα οι συμπολίτες μας. Αυτό, εάν γινόταν, θα ήταν ένα μεγάλο λάθος, γιατί δεν θα μας έδινε τη δυνατότητα να κρατήσουμε τους κεντρικούς δρόμους όπως τους κρατήσαμε ανοιχτούς, διότι ούτε μία ώρα δεν χρειάστηκε να... δεν υπήρξε πρόβλημα σε αυτούς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση όπου τα μηχανήματα έριχναν συνεχώς αλάτι. Αυτό επαναλήφθηκε το Σαββάτο προς το μεσημέρι, κατά τις 10-11 η ώρα, διότι όπως όλοι θυμούνται έπεφτε συνεχώς χιόνι, παγωμένο χιόνι, το οποίο συνεχώς μόλις τώρα έπρεπε να ξαναρίχνει σαλάτι. Λοιπόν, το Σαββάτο μεσημέρι υπήρξε ένα νέο κύμα δραστηριότητας τέτοιας και πράγματι κρατήσαμε και πάλι ανοιχτά τους δρόμους. Ταυτόχρονα βέβαια αρχίσαμε να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε περιοχές οι οποίες το βράδυ της Παρασκευής δεν είχαμε προλάβει να μπούμε. Δηλαδή έπεσε αλάτι σε όλες τις κεντρικές πλατείες, έπεσε αλάτι μέσα στους πεζοδρόμους, στους πεζοδρόμους όλους του Φρουρίου, στους πεζοδρόμους όλους του Εμπορικού Κέντρου,
Και βεβαίως αυτό έχει ευεργετικά αποτελέσματα, διότι φάνηκε καθαρά και από τον έλεγχο που εμείς κάναμε αμέσως μετά τις διαδικασίες αυτές, ότι πράγματι μπορούσε κανένας και να κινηθεί με σχετική άνεση και με προσοχή πάντα βέβαια, μέσα σε αυτό το παγωμένο τοπίο της πόλης. Διάβασα ότι υπήρξε και μια καλή συνεργασία Δήμου και καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως, αυτό ήταν πραγματικά μια συνεργασία πάρα πολύ καλή, η οποία, κοιτάξτε να δείτε, οι καταστηματάρχοι τι έκαναν. Έκαναν αυτό που ουσιαστικά γίνεται σε όλη την Ευρώπη και που εμείς εδώ ως κουλτούρα δεν την έχουμε. Mm-hmm. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι καταστηματάρχες, παράλληλα με τη δουλειά που κάναμε εμείς, ζήτησαν τσουβάλια λατσιού για να διαχειριστούν από μόνοι τους μπροστά στις εισόδους των καταστημάτων τους τη διασπορά αυτού του αλατιού και βεβαίως τη βελτίωση των συνδικών μπροστά στο μαγαζί τους. Ναι. Λοιπόν, αυτό στην Ευρώπη είναι γενικευμένο. Και οι είναι πάντες μπροστά από το πεζοδρόμιο τους κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Καθαρίζουν και κοιτούν να διατηρήσουν το χώρο μπροστά ακριβώς από το σπίτι τους καθαρό και όχι παγωμένο. Και μάλιστα, στην Ευρώπη υπάρχουν και πρόστιμα, το ξέρουμε όλοι. Έτσι, αν δεν κάνεις αυτή τη δουλειά, έχει τη δυνατότητα ο αρμόδιος φορέας να σου επιβάλλει και πρόστιμα ακόμη. Yeah. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μια ενέργεια των καταστηματαρχών, πραγματικά, η οποία βοήθησε πάρα πολύ και έδωσε και δίνει και ένα μήνυμα για αντίστοιχες και ανάλογες καταστάσεις, αν δημιουργηθούν, πώς μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Εμείς ήμασταν έτοιμοι, είχαμε εκτός από τις ποσότητες του αλατιού που έμπαιναν στα μηχανήματα και ρίχναμε, είχαμε αλάτι σε τσουβάλια, το οποίο μπορούσε εύκολα να διηχνηθεί προς όποιον μας ζητούσε για να βοηθήσει στην προσπάθεια όλη αυτή. Τώρα συνολικά πόσο αλάτι έχει πέσει? Κοιτάξτε, στην πόλη, θα σας πω γιατί κάναμε αυτό τον κύκλο μέσα στο 24ωρο αυτό από την Τρίτη, την Παρασκευή το βράδυ, την Παρασκευή το βράδυ των φώτων, μέχρι και την Κυριακή το πρωί, μέχρι χθες το πρωί, κάναμε τρεις φορές αυτόν τον κύκλο όλο. Δηλαδή από το ίδιο σημείο περάσαμε τρεις φορές. Και αυτό γιατί το Σαββάτο μεσημέρι, για παράδειγμα, συνέβαινε το εξής. Στις 3-4 η ώρα το απόγευμα τα πράγματα ήταν καλά παντού. Mm-hmm. Είχε αρχίσει να λιώνει το χιόνι, δούλεψε το αλάτι, ανοιχτή η δρόμη, μια χαρά όλα. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα σε 2-3 ώρες, με τον ολικό παγετό, γύρω στις 6 το απόγευμα, τα πάντα πάλι είχαν γίνει παγοδρόμοι. Έτσι λοιπόν εκείνη τη στιγμή ξαναξεκίνησε όλη η προσπάθεια από την αρχή, για τρίτη φορά, και η οποία εξελίχθηκε μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ το Σαββάτο προς Κυριακή, προκειμένου να διατηρήσουμε πάλι όλο το δίκτυο ανοιχτό, ακριβώς και αυτό έγινε. Και την Κυριακή το πρωί αρχίσαμε πλέον να μπαίνουμε και να ρίχνουμε αλάτι σε μικρούς συνοικιακούς δρόμους. Ναι, λοιπόν, Δήμαρχε, θέλω να πω και προς τους ακροατές μας, γι' αυτό και δεν έχω σαφή εικόνα, ότι δεν έχω εικόνα της πόλης το τρίμερο αυτό, από την Παρασκευή, δεν ήμουν στη Λάρισα. Λοιπόν, και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε η πόλη και αν υπήρχαν παράπονα ή αν τέλος πάντων τα προβλήματα ξεπεράστηκαν εγκαίρως. Εικόνα της πόλης έχω από χθες αργά το βράδυ. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι παρακολούθησα μέσω Facebook, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μία συζήτηση και κάποια παράπονα που διατυπώθηκαν σε σχέση με τον Δήμο. Κάποια από αυτά ομολογουμένως ήταν και μηδενιστικά, ας πούμε, κάποιες τοποθετήσεις. Ότι δεν υπάρχει πουθενά, ότι δεν έγινε τίποτα κτλ. Θα θέλατε, σας παρακαλώ, να απαντήσετε σε αυτό? Βεβαίως. Καταρχήν να πω στην πρώτη σας παρατήρηση ότι σε αυτά τα τρία κύματα δραστηριότητας που υπήρξαν, τα οποία τα έκαναν άνθρωποι, εργαζόμενοι του Δήμου, την έκανε τη δουλειά αυτή, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί κοντά 2-24 ώρα ξενύχτησαν οι άνθρωποι μαζί μας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που έγινε αυτές τις ημέρες και μετά πολύ θετικά, κατά τη γνώμη μου, αποτελέσματα. Και να σας πω ότι συνολικά αυτά τα 24 ώρα στην πόλη έπεσαν περίπου 150 τόνοι αλάτι. Μάλιστα. Είναι τεράστιο το νούμερο.
Και, και ίσως όχι και τόσο καλό για κάποια υλικά στα πεζοδρόμια. Να δείτε, ναι, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το ρίξιμο του αλατιού. Οι μεγάλες ποσότητες δημιουργούν προβλήματα στα μάρμαρα, στους πεζοδρόμους, στις πλατείες, ακόμα και στην άσφαλτο, εάν δεν πέσει η χιόνι και είναι σκέτο αλάτι, ας πούμε, πάνω στην άσφαλτο. Το θυμάμαι από παλαιότερες φορές που το επισημάνανε αυτό. Το οποίο, ναι, είναι υλικό το οποίο κάνει ζημιές και πάρα πολλές φορές όταν χρησιμοποιηθεί αλόγιστα, αρχίζει να, μετά την ομαλοποίηση του καιρού, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την αποκατάσταση των ζημιών που αυτό έχει προκαλέσει. Κατά συνέπεια, ενώ έπεσαν 150 τόνοι όπως σας το λέω, βεβαίως το δίκτυο της πόλης σε χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ μεγάλο και η διασπορά υπήρξε μηχανήματα για να πάει με τις ποσότητες που έπρεπε και να μην δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα. Και θα δούμε το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το Facebook, και εγώ παρατήρησα τις απόψεις και τα παράπονα που υπήρξαν, όπως και τις μηδενιστικές τοποθετήσεις που αναφέρεστε. Θα σας πω δύο πράγματα. Καταρχήν, σε συνθήκες τέτοιες είναι αδύνατο να μην υπάρξουν παράπονα. Το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου λειτουργούσε συνεχώς και μάλιστα τα παράπονα αυτά, αν θέλετε, ήταν και υποδείξεις. Ότι στη διάβαση της υπόγεια της Φαρσάλων, ναι, το αλάτι δεν δούλεψε, πρέπει να συμπληρώσουμε. Υπήρχαν τέτοια φαινόμενα και εμείς παρεμβαίναμε τις καλοπροαίρετες τοποθετήσεις των συμπολιτών μας προκειμένου να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο ή να επισημάνουμε και να βοηθήσουμε σε σημεία που ενδεχομένως να είχαν σε εμάς ξεφύγει. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί αυτό πάντα μέσα στην ένταση της δουλειάς μπορεί να υπάρχει. Όμως, από εκεί και πέρα, όσα στο διαδίκτυο είδα που αναφέρονται με αυτόν τον μηδενιστικό τρόπο, στο σιγά μην έριξαν αλάτι, σιγά μην έκαναν, δεν εμφανίστηκαν πουθενά κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορώ να πω ευθέως και δεν θα το κρύψω, διότι είδα ανάρτηση τέτοια και από στελέχη άλλου επίπεδου στην πόλη, έτσι τα οποία προσπάθησαν να αξιοποιήσουν την κατάσταση αυτή για δικούς τους λόγους και με μια προσέγγιση η οποία είναι εντελώς έξω από τα πράγματα και από την κατάσταση, ας πούμε, που διαμορφώθηκε. Mm-hmm. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί κινήθηκαν συντονισμένα. Είναι απόλυτα βέβαιος ότι κινήθηκαν συντονισμένα. Κινήθηκαν συντονισμένα πάνω στις δυσκολίες της πόλης και της δημοτικής αρχής για να μηδενίσουν από τη μια μεριά αυτό που έκανε και από την άλλη να προσπαθήσουν να φύρουν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είμαι 2 χρόνια στο τιμόνι, ας πούμε, του Δήμου. Mm-hmm. Αυτό το έχω ξαναδεί. Το έχω δει επανειλημμένα να συμβαίνει, ας πούμε, μια ομάδα συμπολιτών η οποία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, πέρα και έξω από οποιαδήποτε δεοντολογία, να μειώσει το έργο μας ή να μηδενίσει το έργο μας. Τα ίδια περίπου ονόματα ήταν, επιτρέψτε μου να πω ότι εντάξει, στην κοινωνία της Λάρισας γνωστοί είμαστε όλοι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, είναι ότι λέτε ότι μέσω του Facebook τουλάχιστον, γιατί κατηδίαν στα καφενεία, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και συζητάει και λέει την άποψή του. Λέτε ότι μέσω του Facebook λέτε ότι όλη αυτή η ιστορία είχε πολιτικά χαρακτηριστικά. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Από τα ονόματα με τα οποία είδα και έλεγξα, φαίνεται ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Πώς το βλέπετε, δεν ξέρω, για πείτε μου εσείς. Εγώ αισθάνομαι ότι από την πρώτη στιγμή της θητείας αυτής της δημοτικής αρχής ξεκίνησε η προεκλογική μάλλον περίοδος. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Θα απαντήσω όμως το εξής. Αν η προεκλογική περίοδος είναι ακριβώς τέτοια και είναι αυτή όπως εκφράστηκε η Δημόρφια χθες, μακάρι να είναι και στο τέλος της θητείας έτσι η προεκλογική περίοδος. Θα είναι εύκολη για μας. Στα πλαίσια της αυτοκριτικής τώρα, έτσι, εγώ σας ζήτησα να μου σχολιάσετε, αφού διευκρίνησα και προς τους ακροατές μου και προς εσάς ότι δεν έχω προσωπική εικόνα από την πόλη, λοιπόν, για να είμαι εντάξει και με τον εαυτό μου και με όλους σας. Λοιπόν, στα πλαίσια της αυτοκριτικής τώρα, απαντήσατε στο κομμάτι της κριτικής. Ναι. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι, πλησιάζοντας και προς το τέλος. Θα σας πω το εξής. Ευθέως θα σας το πω. Την Παρασκευή το βράδυ των φώτων, γύρω στη 1 η ώρα που ξεκίνησε να εξελίσσεται όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία μέχρι το πρωί στις 7-7.30 ώρα είχε ολοκληρωθεί σε σχέση με τους δρόμους της πόλης, τα σημεία αυτά που είπα, συνάθεσης κοινού και τα λοιπά, που αφορούν νοσοκομεία, γέφυρες, κόμβους, περιφερειακές οδοί και όλα αυτά, τα οποία έγιναν με εξαιρετικό τρόπο, υπήρξε μια μικρή υποτίμηση. Mm-hmm. Μια μικρή υποτίμηση, ναι, της δραστηριότητας που έπρεπε ταυτόχρονα
παρά τις δυσκολίες και τα μηχανήματα δεν έφταναν, λοιπόν, της αντιμετώπισης, ας πούμε, του κέντρου της πόλης, και όταν εννοώ του κέντρου της πόλης, εννοώ των πλατιών και των πεζοδρόμων, δεδομένου το Σαββάτο ήταν Αγιάννης και ήταν και μέρα ανοιχτή, ήταν μέρα που η αγορά ήταν ανοιχτή. Mm. Εκεί λοιπόν η προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ένα περιβάλλον ομαλό για το περπάτημα και την κίνηση των πεζοδρομικών μας ξεκίνησε περίπου στις 11 η ώρα, ας πούμε, το μεσημέρι του Σαββάτου, προς το μεσημέρι του Σαββάτου, και ολοκληρώθηκε, ας πούμε, γύρω στη 1-1.30 το μεσημέρι. Ακριβώς αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε να γίνει στις 7-8 η ώρα το πρωί, όταν ολοκληρώσαμε όλους τους δρόμους, τους υπόλοιπους, για να μπορέσει ο συμπολίτης που θα έβγαινε για να πάει στο κατάστημα για να περπατήσει στους πεζοδρόμους, που το συνηθίζουν δηλαδή, ειδικά τις μέρες αυτές, το Σαββάτο και τα λοιπά, να μπορούσε να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό ήτανε... Με λίγα λόγια σας ξέφυγε λίγο το κέντρο, λέτε τώρα. Ναι, το κέντρο θα μπορούσε να είναι έτοιμο πιο νωρίς. Αυτό ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν έχει συμβεί τίποτα άλλο, ούτε πουθενά αλλού υπήρξαν ζητήματα, τα οποία ήτανε σε λάθος σχεδιασμό ή στην ολιγορία, ας πούμε, του μηχανισμού μας. Μάλιστα. Αυτό δεν υπήρχε, είναι τώρα, δεδομένο. Έχω ελέγξει. Ξέρετε κάτι, κύριε Θεοδωρό. Δούλευαν τα μηχανήματα. Εγώ προσωπικά και τα πολιτικά στελέχη του Δήμου μαζί με τους διευθυντές και όλο το προσωπικό το οποίο συντονίζαμε από το κέντρο επιχειρήσεων που είχε στηθεί, λοιπόν, κινούμασταν όλη τη νύχτα με τα αυτοκίνητά μας, κινούμασταν συντονισμένα για να δούμε αν αυτό που έκανε ο Δήμος με τον, και τη εντολή πήγαινε και ρίξε αλάτι στον τάδε δρόμο, ήταν πραγματικά, είχε πράγματι υλοποιηθεί. Ναι. Και αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι που μεταφέρθηκε σε μένα. Τόσησα ο ίδιος. Δύο βράδια, δύο νύχτες, από νωρίς το απόγευμα 6-8 μέχρι τις 7 το πρωί, κινούμασταν συνεχώς για να δούμε όντως ότι κάτι. Και βέβαια κινούνταν και άλλοι. Κινούνταν και ο Περιφερειάρχης. Ναι. Έτσι, ο οποίος μάλιστα το βράδυ του Σαββάτου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι το δίκτυο είναι καλό, ότι περιφερειακά είναι καλό, και με παρακάλεσε να ρίξουμε αλάτι και προς την περιοχή του Αμπελώνα, των κέντρων διασκέδασης που δεν είναι μέσα στην αρμοδιότητα τη δική μας, και εν πάση περιπτώσει, επειδή πηγαίνει κόσμος, φοβηθήκαμε ότι θα υπήρχαν γεγονότα και πήγαμε και ρίξαμε και εκεί. Τώρα μπορώ να ανοίξω και μια άλλη συζήτηση, βέβαια, έχω μόνο 2 λεπτά. Αν θυμάμαι καλά, στην απολογιστική της ΤΕΔΚ, έτσι δεν είναι, πρώτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ο κύριος Αγοραστός από του Βήματος είχε πει ότι μη τυχόν και χιονίσει, καήκαμε. Γιατί έχει αλλάξει ο νόμος, έτσι δεν είναι, και δεν θα μπορέσουμε να εκμισθώσουμε χιονιστικά κάτι τέτοιο, θυμάμαι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Καταρχήν υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει σχέση, ας πούμε, με τα μηχανήματα αυτού του είδους, καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Σε μια χώρα σαν και τη δική μας, όπου οι επενδύσεις σε μηχανήματα τέτοιου είδους δεν πιάνουν τόπο, με την έννοια ότι τα φαινόμενα αυτά μπορεί να σου εμφανιστούν μια φορά, ας μου ξέρω εγώ, στα τόσα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, τέτοιες επενδύσεις δεν έχουν και δεν γίνονται από κανέναν, γιατί είναι αντιπαραγωγικές. Mm. Άρα λοιπόν όλοι προσπαθούμε να το λύσουμε με τα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία έχουν μετατρέψει σε μηχανήματα που λύνουν τέτοια προβλήματα, συν τα μηχανήματα του ιδιωτικού τομέα που και εδώ σε εμάς μαζί μας κινητοποιηθήκατε. Τα μηχανήματα του ιδιωτικού τομέα πρέπει να τα νοικιάσεις. Mm-hmm. Βεβαίως οι αλλαγές των συμβάσεων, των νόμων κτλ. Και οι αναθέσεις έχουν ένα τεράστιο ζήτημα με αυτό. Και ακόμα και οι διαγωνισμοί, αν αυτό είναι εργασία, αν αυτό είναι υπηρεσία. Λοιπόν, ζητήματα που ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν διευκρινιστεί στο βαθμό που θα θέλαμε, προκειμένου να μπορέσουν να λύσουν τα χέρια της αυτοδιοίκησης οποιοδήποτε βαθμού, και του πρώτου και του δεύτερου, για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά της. Λοιπόν, η εκπομπή έχει τελειώσει, αλλά με μία κουβέντα δευτερόλεπτα, Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν πληροφορίες, δεν ξέρω κατά πόσον είναι ασφαλείς ή σοβαρές, ότι έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας μέχρι την Τετάρτη. Και ότι θα πλήξει και τη δική μας την περιοχή. Έγινε το πρώτο crash test, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Είμαστε εντάξει από εδώ και πέρα, γιατί ακούω ότι δεν έχουν δήμοι αλάτι. Κάτι τέτοιο έτσι, ακούγεται. Εμείς από το βράδυ του Σαββάτου, και όταν φαινόταν καθαρά ότι οι ποσότητες οι οποίες υπήρχαν στην άκρη, αυτές των 150-160 τόνων, θα εξαντλούνταν, κάναμε προσπάθεια και έχουμε εξασφαλίσει το αλάτι που χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Για τις επόμενες μέρες. Πρώτα απ' όλα, ανεξάρτητα από το τι θα γινόταν με τον καιρό, υπάρχει μια ανάγκη με αυτά τα υλικά να είναι στην πάντα και στις έκτακτες συνθήκες να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Τώρα, διαβάζω και εγώ ότι έχουμε επάνωδο του χιονιά από απόψε, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και αύριο. Ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε πανέτοιμοι
είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε ξανά το ίδιο έργο όπως το κάναμε και καλύτερα, προκειμένου να διατηρήσουμε την πόλη σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Απλώς αυτό που θα τελειώνοντας θα επισημάνω είναι ότι θέλουμε τη βοήθεια των συμπολιτών μας, προφανέστατα θέλουμε και την υπομονή τους, διότι μικροπροβλήματα, ας πούμε, πάντα υπάρχουν σε αυτές τις καταστάσεις και ας μην δείχνουμε με ευκολία τους φορείς που χειρίζονται αυτή την υπόθεση. Ας κάνουμε προσπάθεια ατομικά ο καθένας με την ατομική του ευθύνη. Υπάρχει ατομική ευθύνη πάντα εκτός από τη συλλογική, αυτό είναι δεδομένο και έτσι πρέπει να λειτουργούν οι πολίτες συνειδητοποιημένοι. Δεν μπορούμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα σε πολλά θέματα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε.